Η κριτική επιτροπή στο Fame Story, που αυτό είναι νηπιαγωγείο μπροστά του. Δηλαδή, εδώ περνάνε όλοι τέλεια. Εκεί ήμασταν με αστυνομίες, με μηνύσεις. Αυτά είναι γατάκια εδώ. Εκεί υπήρχαν, σου λέω, λύκοι. Ο γιος μου ήθελε ο καημένος να μου κάνει ότι μπορεί να τα καταφέρει μόνος. Τώρα τελευταία έχει ξεκινήσει να ασχολείται με αυτό το πράγμα. Είναι πολύ, δεν είναι όριμος ακόμα να σταθεί όπως θα ήθελε και θα ήθελα. Δεν πειράζει, εντάξει, νευρίασα πολύ όταν το είδα, γιατί δεν μου ζήτησε τη γνώμη μου, δεν το έκανε για να μου κάνει, ξέρεις ότι, κοίτα, εντάξει, δεν πειράζει. Αυτό όμως τελικά αποδείχτηκε σαν πολύ καλό μάθημα για να καταλάβει ότι πολλές φορές δεν είναι τα πράγματα, ρε παιδί μου, όλα στρωμένα με ροδοπέταλα. Ήθελα να πάω να τον σκοτώσω. Αν ήταν στην Κύπρο, αν ήταν κοντά, θα τον βρήμαζα στο Κωνσταλέξη κάτω στο... Πολύ περιμένανε σήμερα τη συνάντησή σας με τον Γιώργο Λιάγκα πάνω στη σκηνή. Στα μάτια του και στα μάτια μου είδε ότι δεν υπάρχει τίποτα. Απλώς έχει γίνει μια παρεξήγηση που θα λυθεί, ελπίζω, γιατί είναι κρίμα να είμαστε έτσι. Σήμερα κάναμε τη δουλειά μας, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να λυθεί αυτή η παραξήγηση χωρίς κάμερες, χωρίς τίποτα. Να πούμε ένα καφέ, να τα πούμε, γιατί ξέρει τη μισή αλήθεια για κάποια πράγματα. Πρέπει, πριν βγάζουμε αποφάσεις και μιλάμε για κάποιους ανθρώπους και έχουμε άποψη, γιατί έχουμε δύναμη στα χέρια μας, να ξέρουμε και του αλλού την πλευρά και όχι τη μισή αλήθεια. Πώς παρουσιάσεις του Voice, πώς τον είδατε? Καλά, δεν υπάρχει. Και τα αντισήματά του είναι. Γεια. Εγώ, ας πούμε, για να βγω λίγο παραπάνω από το Λιάγκα σήμερα, 28 μοδίστρες και 8 ράφτες ράφανε, να βγω έτσι, δεν υπάρχει, μοντέλο. Ωραίος. Καλέ κολυτάρια. Ωραίος. Μιλήσατε, τι έγινε? Τώρα εκεί είναι το θέμα. Αυτά είναι. Ρωτά όλοι αυτοί, παιδιά, όλοι αυτοί. Μιλάει ο Λιάγκα. Παρασκευαστικά, οι δημοσιογράφοι αυτό ρωτάνε. Είναι μεταξύ άντρων. Μα μιλήσανε. Εσύ τι κατάλαβες από το live που είδες? Εγώ κατάλαβα ότι κολλητή νέο. Όχι μια χαρά, παραπάνω μια χαρά. Επειδή να μιλήσω εγώ που με αφορά. Όταν είσαι παρουσιαστής σε ένα show ενός καναλιού, δεν είσαι εσύ. Είσαι εκφράσεις και ουσιαστικά είσαι ο πρέσβης ενός καναλιού. Άρα λοιπόν εγώ την οποιαδήποτε πιθανή προσωπική διένυξη που είχα με τον Ρόκο, που δεν είχα ποτέ διένυξη με τον Ρόκο, το έχω ξαναπεί, δεν θα μπορούσα να τη λύσω σε ένα τέτοιο show, δηλαδή να υπερσκελίσουμε ένα show για την οποιαδήποτε κόντρα εγώ πιθανό να είχα με τον Ρόκο, πρώτον. Άρα λοιπόν ως hostess, ως παρουσιαστής αυτού του προγράμματος, που ουσιαστικά σας είπα εκπροσωπώ το κανάλι, θα έπρεπε να ήμουν απόλυτα ευγενικός, όχι με τον Ρόκο, με τον οποιοδήποτε καλεσμένο. Το χειρότερο εχθρό μου να μου φέρνει το κανάλι σε αυτό δεν είμαι εγώ το voice, εγώ είμαι υπάλληλος. Έτσι, και εκφράζω το κανάλι, εκπροσωπώ το κανάλι. Άρα θα έπρεπε να ήμουν ευγενικός. Τώρα, υπήρχε απόλυτο σεβασμός, είδαμε ο ένας τον άλλο. Δεν μπορώ να σας πω ότι πετάξαμε από τη χαρά μας, δηλαδή δεν αγκαλιαστήκαμε και φιληθήκαμε. Του είπα καλώς ήρθες Στέλιο στο καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες Γιώργο. Όλα, γιατί μετά και από αυτό που έγινε, είχαμε παίξει, όταν είχαμε παίξει τις δηλώσεις που είχε πάει το αγόρι του στην Κύπρο, μας μίλησε και αυτό στο σο. Ο γιος του που ναι. Ο γιος του ναι. Είχε... Του μικρούτσικου. Ναι. Είχες πει τα καλύτερα. Άρα δηλαδή άλλο θέλω να σχολιάζεις ένα συγκεκριμένο γεγονός και άλλο να έχεις μια γενικότερη άποψη για κάτι. Άκου να σου πω κάτι. Τώρα μια και με προκαλείς, θα σου απαντήσω. Δεν σε προκαλώ. Εγώ ποτέ δεν είπα κάτι κακό για τον Ρόκο. Εάν θυμηθούμε τι είπα, είπαν ότι έχει πολλές γυναίκες, πολλά παιδιά, έχει καρδιά αγκινάρα. Αυτό είναι ένα χιούμορ που το λέμε για πολλούς άντρες που έχουν αλλάξει πολλές γυναίκες. Δεν είναι και κακό να έχεις αλλάξει. Μαγκιά του, μακάρι να αλλάξει τώρα... γυναίκες. Και κάτσε, όχι τώρα, αφού μου λες να το πω τώρα. Όχι τώρα, μα δεν ξεκινάω... είπα κάτι κακό, είπα. Και το δεύτερο, κάτσε να σου απαντήσω όμως τώρα. Και το δεύτερο, είπα ποιο είναι πρώτο όνομα στη Μαρκίζα. Είναι κακό να είσαι πρώτο όνομα ή δεύτερο όταν είσαι δύο μεγάλα ονόματα. Άντε, σου πήρε στραβά. Εμένα δεν με πείραξε η αντίδρασή του η πρώτη. Με πείραξε, αντρίκε να σα πω, πείραξε... όταν βγήκε και είπε ότι εγώ έχω κάνει καριέρα εξαιτία σου. Αυτό είναι αστείο να το λέει. Λοιπόν, ντροπή. Τώρα, από εκεί και πέρα. Είναι άντρα. Αυτό είπε. Αυτό είπε. Το είχε πει στο γιο αυτό που λέει. Τώρα, ναι, τώρα έλεγε. Και σε πείραξε δηλαδή. Αυτό. Με πείραξε, ναι, είναι υποτιμητικό. Δεν είναι σου. Βεβαίω. Λοιπόν, εντάξει τώρα. Καταλαβαίνει πολύ καλά τι εννοώ. Από εκεί και πέρα, επειδή είναι αρσενικό ο Ρόκο. Είναι από τα λίγα αρσενικά. Όχι, από τα λίγα είναι αρσενικό. Από εκεί πέρα, εγώ δεν του κρατάω ούτε κακέ ούτε τίποτα. Θεωρώ ότι ήταν άτομο αυτό που το δεύτερο που είπε. Και βέβαια να βγούμε να πούμε και καφέ. Και βέβαια να βγει και καλεσμένο εδώ να τα πούμε. Και ποτέ α βρει δήλωσή μου στην οποία έχω αμφισβητήσει την καλλιτεχνική του αξία. Ποτέ. Έχω πει ότι είναι σπουδαίο καλλιτέχνη και σπουδαία φωνή. Ποτέ. Ισχύει. Τώρα από εκεί πέρα να κάνουμε και λίγο χιούμορ. Ή αν πούμε και κάτι παραπάνω, εντάξει, άλλο. Ναι, ήταν ένα ρεπορτάζ, νομίζω το είχε η Σάσα τότε, για το ποιο ήταν το πρώτο όνομα. Και έκανε. Για η Σάσα φταίει για αυτή την παρέξηση. Σάσα φταίει. Για όλη αυτή την παρέξηση. Εγώ βλέπω διάθεση να τα ξαναβρείτε από την πλευρά του Ρόκου. Μια χαρά.
και μπορεί να έχει κιόλας μέρος και στην εκπομπή. Να έρθει εδώ, να έρθει εδώ και να τα πείτε κανονικά. Είναι δυνατόν κάνουμε μουσικές. Δηλαδή, κατάλαβες τώρα. Δηλαδή, ξεφτυλίζεται και ο ίδιος, ας πούμε. Βγαίνει και λέει δεν καλός παρουσιαστής ο Λιάγκας και βγαίνει τώρα και λέει και γάμο τους παρουσιαστές. Λοιπόν, κατάλαβες, δηλαδή, λες πράγματα στα νεύρα σου που μετά τα μετανιώνεις. Ήταν εκεί πάνω στα νεύρα σου ο τρόπος σου και κάποιες εκφράσεις και κάποιες, ένας επιθετικός προσδιορισμός. Το δέχομαι. Να μην το χρησιμοποιούσες σε μια άλλη ας πούμε, ψυχολογική κατάσταση που θα είσαι πιο ήρεμος. Έλα, το δέχομαι και ναι, αλλά ποτέ δεν έχω όλοι πει κάτι για αυτό που μιλάμε. Αναλόγως εγώ με την δεν έχω δει την αξία ακόμα και το βλέμμα μας είναι διαφορετικό. Ότι πολλοί στο χώρο μεταφέρουν κιόλας. Πολλοί μεταφέρουν, δηλαδή μπορεί να μην το έχει δει ακριβώς όπως το είπες, αλλά να μεταφέρει και όπως αλλιώς. Ποτέ, δεν θεωρώ ότι δεν τον έφυξα ποτέ τον άνθρωπο. Ναι. Αυτή είναι η ιστορία. Τελείως. Εγώ δεν τον είχα δει. Οι αυλές μεταφέρουν ότι ο Λιάγκας είπε αυτό ή ο Ρόκος είπε αυτό. Δεν θα πάθεις ποτέ ζωή σε αυτό. Είναι ήταν και ωραία αντιμέτωση. Για μένα ο Ρόκος είναι κύριος. Είναι, είπα εγώ ότι δεν είναι κύριος. Όχι, γιατί είναι μια συμπεριφορά πολύ ωραία που έφερες. Λοιπόν. Και το άρεσε πάρα πολύ ο Άλεξ. Ενώ εγώ δεν είμαι κύριος, δηλαδή συγγνώμη. Για να σε έχει άντρα της δεν είσαι κύριος. Τι σχέση έχει τώρα με τα άλλα. Όλα έχουν σχέση. Δεν θα ήθελα να συζητηθεί τώρα αυτό εκ των υστέρων. Ποιο? Το τι είχε γίνει και το τι δεν έγινε, εντάξει, τελείως. Αυτό να τα λένε οι άλλοι για εμάς χωρίς να ξέρουν, καλύτερα να τα πούμε εμείς ήδη. Συγγνώμη κιόλας. Γιατί βλέπω και λένε όλοι θα πει ο καθένας την πλακία του. Αν τα πούμε κάποιος.